ξέρω πώς αισθάνομαι και μόνο εγώ ξέρω αν έχω πρόβλημα ή όχι και δεν έχω. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει αυτό. Καλύπτει, αλλά για όλα τα άλλα δεν είναι καλά. Για όλα τα άλλα. Καλά. Αν κατάλαβα καλά και για τις κυρίες. Για τις κυρίες που είναι και στον dance, έχω ακούσει και εκεί σχόλια ότι είναι λίγο εύσομες, το αντίθετο από σένα. Καμία σχέση, παιδιά. Εάν έρθετε και τις δείτε, είναι αδύνατες, είναι ωραιότατες όλες οι κυρίες. Και εν πάση περιπτώσει, στο dancing δεν ήρθαμε να κρίνουμε σώματα και κιλά. Ήρθαμε αρχικά για ένα φιλανθρωπικό σκοπό που λυπάμαι που το ξεχνάτε. Και κατά δεύτερο, να δείξουμε κάποιες χορευτικές ικανότητες και να περάσουμε καλά. Αυτό είναι το θέμα. Είναι δύσκολη η θέση σου, γιατί είσαι παρουσιάστρια, αλλά υπάρχει ζευγάρι που στο πίσω μέρος του μυαλού σου δεν περίμενες με τίποτα ότι θα τα καταφέρει και θα φτάσει όχι στο τρίτο και στο τέταρτο που έχετε συνήθει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να κρίνω τα ζευγάρια. Η πείρα μου πάντως από την περσινή εκπομπή μου λέει ότι ό,τι προγνωστικά κι αν κάνω, κανείς δεν ξέρει πραγματικά στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να γίνει ανατροπή, μπορεί να πάνε τα πράγματα όπως πιστεύετε εσείς ότι υπάρχουν κάποια φαβορή. Δεν το ξέρει κανείς. Επίσης, κάθε εβδομάδα τα ζευγάρια δουλεύουν πάρα πολύ. Οπότε, εβδομάδα με τη εβδομάδα υπάρχει και εξέλιξη. Η τιμολογία του κύριου Λάτσι ως επιτοπλίστων είναι η πιο έτσι, χαμηλή σε όλα τα ζευγάρια. Εντάξει, ναι. Παιδιά, εγώ διαφωνώ. Φέτος δεν είναι η πιο χαμηλή. Ειδικά στο προηγούμενο live είδαμε πολλά ζευγάρια που τα βαθμολόγησε υψηλότερα από ό,τι η υπόλοιπη κριτική επιτροπή. Άρα δεν είναι τόσο αυστηρό. Όχι. Δεν είναι ελεκτική. Ναι, γιατί θέλω να σας πω επίσης ότι δεν θα πάρει κάποιος υποτροφία να πάει κάπου μετά και να κάνει κάτι. Οπότε δηλαδή ναι. Ας είμαστε λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν έχεις συζητήσει καθόλου με τους υπεύθυνους της παραγωγής, να θεσπίσετε ένα SMS να στέλνουν, να ψηφίσουν όλοι αυτοί που έχουν γνώμη για το πώς να εμφανίζεσαι σε κάθε live. Αν πέρασε καθόλου από το μυαλουδάκι σας. Από το δικό μου δεν πέρασε. Από το δικό σας όμως. Από το δικό μου δεν πέρασε και πραγματικά όλοι δικαιούνται να έχουν γνώμη. Απλώς μακάρι να μπορούσα να ακούσω τις γνώμες όλων, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν συνέβαινε αυτό δεν θα έβγαινε κανένα live ποτέ. Και ειλικρινά δεν έχω να απαντήσω κάτι, γιατί είναι κάποια στυλ που τα κάνουμε κάθε εβδομάδα. Δεν επιβάλλω κάτι να κάνει κάποιος, είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει. Μπαίνω κάθε εβδομάδα σε ένα ρόλο και νιώθω ασφαλής μέσα σε αυτόν. Και επίσης είναι τρίχες, παιδιά. Είναι τρίχες. Μην τρελαθούμε για τις τρίχες. Δηλαδή, έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα. Υπήρξε σχόλιο που δεν σου άρεσε και σε στεναχώρησε για το dancing. Το τελευταίο ήταν, ίσως παρερμηνεύτηκε, ίσως υπόθηκε λάθος από την κυρία Μενεγάκη, ότι στο εξωτερικό κάνουν πολλά νούμερα, πολύ, στη συνέντευξη που είχε με την κυρία Μανολίδη χτες. Εμέσως πλην σαφώς χαρακτήρισε νούμερα τους συμμετέχοντες στο τράπεζο. Αποκλείεται η Ελένα, έκανε κάτι τέτοιο. Εγώ που το είδα, επειδή κάπου το πέτυχα, δεν υπάρχει αυτό που λες. Αποκλείεται η Ελένα να έχει κάνει κάτι τέτοιο και να έχει πει κάτι τέτοιο. Την ξέρω και εγώ, την ξέρει και ο Άρης ο Κοβατζίκης που είναι εδώ και μπορεί να σας το πει. Αλλά παίρνω την ευθύνη, την αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Αποκλείεται η Ελένα υπονόηση. Δεν παρερμηνεύτηκε, πρέπει να πούμε, το σχόλιο της Ελένα. Γιατί μιλούσαν για το αγγλικό Dancing with the Stars και το σχόλιο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Αλλά η Ελένη, η δήλωση όμως χαρακτηριστικό ότι δεν θα πήγαινε γιατί δεν το έχει. Πιστεύετε ότι το έχει ή δεν το έχει? Πού να ξέρω. Πες ρε Ζέτα. Πού να ξέρω, είναι δυνατόν. Τίποτα για τα προσωπικά σου, να μας πεις μόνη σου κάτι. Ήρθε η ώρα. Ε, ήρθε η ώρα, πάμε. Γεια σας τώρα, όλα καλά.